Και η άλλη απορία λέει, γιατί ο Κύριος ξεχώριζε τους τρεις μαθητάς του, τον Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, και τους έπαιρνε μαζί του μόνον αυτούς, όπως την Ανάσταση της κόρης του Αιγύρου, στη Μεταμόρφωση και αλλού. Δεν θα μπορούσε η προτίμηση αυτή του Κυρίου προς τους τρεις μαθητάς να προκαλέσει ζήλια στους υπολείπους? Είναι λοιπόν κοινή η απορία. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας απαντήσω, αγαπητοί μου, το εξής. Το γιατί δηλαδή ο Κύριος εξεχώριζε. Ουσιαστικά δεν εξεχώριζε, αλλά υπήρχε κάποιος λόγος που είχε γίνει αυτό. Μέσα στους 12 μαθητάς υπήρχε ο Ιούδας, ο οποίος, επειδή ο Κύριος το εγνώριζε αυτό, είχε πει σαφώς ο Κύριος, «Εγώ δεν σας εξέλεξα», είπε. «Ένας από εσάς είναι προδότης». Με άλλα λόγια, ήξερα ότι ο Ιούδας θα με προέδιδε. Έτσι, δεν έπρεπε ο Ιούδας, τουλάχιστον στη μεταμόρφωση, το ξαναλέγω, να είδε την δόξα του Χριστού. Δεν έπρεπε να τη δει. Διότι τη δόξα του Χριστού μόνο οι έχοντες την θέωση, δηλαδή οι θεωμένοι άνθρωποι, θα είδουν τη δόξα του Κυρίου. Οι μη θεωμένοι δεν μπορούν να δουν τη δόξα του Κυρίου. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε ότι ένας είναι αυτός ο λόγος. Στην περίπτωση της Αναστάσεως της θυγατρός του Ιαΐρου υπήρχε το εξής. Όταν, μάλιστα ήταν η χθεσινή περικοπή ευαγγελική, όταν ο Κύριος έφτασε στο σπίτι και άκουσε κοπετών και θρήνους, είπε, μην ανησυχείτε, μην θορυβήστε, δεν πέθανε αλλά κοιμάται, καθέβει. Και τότε, προσέξτε μία εδώ λεξούλα, μία μετοχή ρήματος, κατεγέλων, καταγελούσαν, τον κορόιδευαν τον Κύριο. Τι λέει αυτός, αφού εμείς διαπιστώσαμε ότι έχει πεθάνει? Και όπως έλεγα στο χθεσινό μου κήρυγμα εχθές στο μοναστήρι, ότι τους ευχαριστούμε αυτούς τους Κυρίους που καταγελούσαν τον Κύριο, ότι αφού πέθανε, ξέρετε γιατί? Διότι στην πραγματικότητα μας έδωσαν αυτοί το πιστοποιητικό του θανάτου της θυγατρός του Ιαΐρου, και συνεπώς η Ανάσταση είναι πραγματική. Το καταλάβατε? Αλλά γιατί όμως δεν πήρε, άφησε μόνο τους τρεις μαθητάς και πήρε και τους γονείς του κοριτσιού, αφού οι άλλοι κατεγέλων ήσαν ανάξιοι να ειδούν την Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου, και συνεπώς δεν τους έβαλε μέσα, αφού γελούσαν, αφού κορόιδευαν. Αλλά δεν πήρε και τους μαθητάς του, διότι, ακούστε τώρα μια άλλη λεπτομέρεια, ρητός είπε, ξέρω θα σας γεννηθεί τώρα μια άλλη απορία παρακάτω, ρητός είπε εις τους γονείς του κοριτσιού να μην το πουν πουθενά. Συνεπώς δεν έπρεπε και οι υπόλοιποι μαθητές να το γνωρίζουν, διότι όσο περισσότεροι γνωρίζουν κάτι, τόσο δυσκολότερο είναι να τηρηθεί ένα μυστικό. Σας έχω κι άλλοτε πει, με την ευκαιρία μάλιστα θα το πω και τώρα άλλη μία φορά, το εξής. Αν ποτέ για κάποιο λόγο δεχόμαστε έναν διωγμόν, απειγορεύεται μέσα στο ναό να γίνει λειτουργία,
Έκλεισαν τις πόρτες ή χρησιμοποίησαν τον ναό για άλλη δουλειά, άλλη χρήση. Όπως έγινε αυτά τα γνωστά 70 χρόνια στην Ρωσία. Δεν είναι κάτι παρακοντινό μας. Εμείς όμως θα θέλαμε να κάνουμε λειτουργία. Θα έπρεπε και κάποιοι άνθρωποι να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. Πού? Σε ένα σπίτι. Πού αλλού? Στην Ήπεθρο. Στη Ρωσία. Με χιόνια. Κάτω από το μηδέν. Μακριά στο δάσος έκαναν τη λειτουργία. Και μάλιστα είναι γνωστό ότι όρθως αυτά όλα στους Ρώσους κρατούν περισσότερο. Δηλαδή ο χρόνος είναι μακρύτερος και όμως ο κόσμος πήγαινε εκεί. Τίθεται το ερώτημα. Αυτός ο κόσμος δεν θα μπορούσε να προδώσει άκον, χωρίς να θέλει, ότι έγινε λειτουργία. Πάει η κυρά Μαρία στην λειτουργία, γυρίζει πίσω, λέει στην κυρά Λέμη, τη γειτονισά της, τι ωραία που περάσαμε, δεν φαντάζεσαι τι ωραία που ήταν. Η κυρά Λέμη το λέει λίγο παραπέρα, το λέει στον άντρα της, ο άντρας της ξέρω εγώ τι μπορεί να πίστευε αυτός, και το μυστικό διέρευσε. Και τότε βεβαίως θα κινδύνευε, οπωσδήποτε θα κινδύνευε, πρώτα πρώτα ο ιερεύς. Και αν συνελαμβάνεται ο ιερεύς, πώς θα είχανε τη δυνατότητα μετά να ξανακάνουν λειτουργία? Να, γιατί είναι ένα πολύ πρόβλημα η εχημίδια. Εγώ πολλές φορές το έχω σκεφτεί αυτό. Το έχω πει. Κάποιες φορές το έχω πει. Παλιά. Ότι αν ποτέ συνέβαινε, πώς θα μπορούσαμε να κρατήσουμε ένα μυστικό, να μην το πει κανένας? Η φιλική εταιρεία, προκειμένου να αναλάβει τον αγώνα της απελευθερώσεως μας από τους Τούρκους, όρκιζε τους φιλικούς. Είναι γνωστό. Τους όρκιζε. Διότι πάντοτε ο κίνδυνος να διαρρεύσει ένα μυστικό. Εδώ λοιπόν, εφόσον ο Κύριος είπε «Μη το πείτε πουθενά», διαβάστε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον, είναι, θα δείτε που λέγει εκεί «Και μη το πείτε σε κανένα». Γιατί? Η απορία τώρα που πιστεύω ότι θα σας δημιουργηθεί και είναι η εξής. Καλά, οι άλλοι απ' έξω δεν βρισκόμουσαν? Το κορίτσι που θα είχε αναστηθεί δεν θα το βλέπανε? Βέβαια, για να το πει αυτό ο Κύριος πρέπει να έχει το λόγο του, που δεν μας τα περιγράφει βεβαίως ο Ευαγγελιστής Λουκάς, διότι οι ιεροί Ευαγγελιστές πάντοτε είναι σύντομοι σε μια τους περιγραφή. Για να το πει ο Κύριος είχε το λόγο του, ότι δεν έπρεπε να γίνει γνωστό. Γιατί δεν έπρεπε να γίνει γνωστό? Διότι αυτό το ξέρουμε. Διότι, δηλαδή, οι πατέρες το σχολιάζουν, θα άναβε ο φθόνος των αρχόντων, αρχιερέων, γραμματέων, φαρισαίων, ο φθόνος. Πού το βλέπουμε αυτό? Διότι το ίδιο πράγμα επήρε δημόσιο χαρακτήρα στην Ανάσταση του Λαζάρου. Διότι εκεί δεν έγινε κρυφό το πράγμα, πήγανε στο νεκροταφείο, πήγε κόσμος πολλής. Πρώτα-πρώτα πήγανε οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ήρθαν να συλληπιθούν τις δύο αδελφές επί το θανάτο του αδελφού των του Λαζάρου. Όλοι αυτοί λοιπόν πήγαν στο νεκροταφείο και ο Κύριος είπε «Σηκώσετε τον λίθαν», που έφραζε εκεί το στόμιο του τάφου. Η τάφη ήταν θολωτή, δεν ήταν όπως εμείς σήμερα έχουμε που θάπτουμε τον νεκρόν, το ξέρετε αυτό. Σε τρίτο τάφο μπήκε και το σώμα του Χριστού. Δηλαδή μπορούσε να μπει κανείς μέσα σε ένα τέτοιο τάφο, θολωτός λέγεται ο τάφος αυτός. Και είπε με δυνατή φωνή «Λάζαρε, δε βρω έξω». Και τότε ο κόσμος αυτός, όχι από κακία, ανύποπτα, που ήσαν Ιεροσολυμίτε. Βέβαια πήγανε στα Ιεροσόλυμα, μόλις 2 χιλιόμετρα ήταν η απόσταση. Πολύ κοντά. Από την
από τον τόπο εκείνον, και τότε, τότε, όταν το άκουσαν οι άρχοντες, μετά πήγαν κι άλλοι κι άλλοι για να δουν τον Λάζαρο. Και όταν το έμαθαν οι άρχοντες, ο Καϊάφας ήταν πρόεδρος, γιατί αυτός ήταν τότε ο αρχιερεύς, ήσαν κι άλλοι στη διαθεσιμότητα, όπως ο πεθερός του ο Άννας, κάνουν συμβούλιο. Και τι απόφαση πήραν, ξέρετε? Να φωνεύσουν τον Ιησού, να φωνεύσουν και τον Λάζαρο, το τεκμήριο του εγκλήματος, το τεκμήριο του εγκλήματος. Βέβαια τον Ιησού ύστερα από μία εβδομάδα, λιγότερο από μία εβδομάδα, τον εφώνευσαν, τον εσταύρωσαν. Εκεί δε είπε ο Καϊάφας, συμφέρει, λέει, θα γίνει φασαρία. Γιατί να γίνει φασαρία? Αν αναστηθεί ένας άνθρωπος γίνεται φασαρία, κοινωνική αναστάτωση, τι όνομα του Θεού? Συμφέρει, λέει, να τον τσεκάνουμε τον Ιησού, διότι θα έρθουν οι Ρωμαίοι να μας τσεκάνουν εμάς από εδώ. Δεν έχει νόημα αυτό. Κανένα νόημα δεν είχε. Ήταν απλώς ένα πρόσχημα. Και εκεί είπε ο Καϊάφας κάτι που ο Ιωάννης το λέει προφητεία. Επειδή του αρχιερεύς, του ενιαυτού εκείνου, τι δηλαδή, εκείνο το συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος. Και πράγματι συνέφερε να πεθάνει ο Ιησούς για να σωθούμε εμείς. Έτερον εκάτερον. Άλλο πράγμα τι οι άνθρωποι αποφασίζουν και τι ο Θεός, αυτό το κακό που αποφασίζουν οι άνθρωποι, το παίρνει στα χέρια του και το κάνει στοιχείο σωτηρίας. Αλλά ο Λάζαρος όμως φαίνεται ότι έφυγε από την Βηθανία, αυτό ήταν το προάστιο της Ιερουσαλήμων, έφυγε γιατί εκεί δίνει η ζωή του. Τον ευρίσκομαι κατά την παράδοση στην Κύπρο. Αλλά και κάτι ακόμα, το περιστατικό δεν το αναφέρει ούτε ο Ματθαίος της Αναστάσεως του Λαζάρου, ούτε ο Μάρκος, ούτε ο Λουκάς, παρά μόνο ο Ιωάννης, διότι αυτοί έγραψαν νωρίτερα τα Ευαγγέλια τους και αν σημείωναν αυτά τα πράγματα μέσα που σημειώνει ο Ιωάννης, θα κινδύνευε πράγματι η ζωή του Λαζάρου. Όταν όμως πια ο Λάζαρος είχε πεθάνει και πέρασαν κάποιες δεκαετίες, έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγελιό του το περιστατικό. Και ο Λάζαρος και η Μάρθα και η Μαρία είχαν πεθάνει. Σημειώσατε δε ότι ο Ιωάννης πρώτα έγραψε την Αποκάλυψη και μετά έγραψε το Ευαγγελιό του το ομώνυμο. Δεν υπήρχε πλέον ο κίνδυνος. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα συνέβαινε με την Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου, θα κινδύνευε τότε ο Χριστός και έπρεπε να ολοκληρωθεί το έργο του. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Γι' αυτό τι είπε? Δεν θα το πείτε σε κανέναν. Ενώ το πράγμα έγινε φανερό στην Ανάσταση του Λαζάρου και εκεί επήρθε και το τέλος του Ιησού που τον θάνωσε. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι που ο Κύριος είπε μη το πείτε σε κανέναν. Δεν πήρε τους υπολείπους μαθητάς για να μην διαρρεύσει αυτό το γεγονός. Τώρα, πώς οι άλλοι άνθρωποι δεν ήσαν απ' έξω? Δεν μας λέει τίποτα, δεν μας λέει τίποτα, Ευαγγελιστέ, παρά μόνο αυτό το σημείο. Το ξαναλέγω, για να το πει ο Κύριος μη το πείτε σε κανέναν, πρέπει να είχε το λόγο του, ότι άλλοι άνθρωποι ηγίναντο αυτό να μην το μάθω. Αυτά για την απορία αυτή που σας είπα ήταν διπλή. Μάλιστα.